Παιδιά, καλησπέρα. Βγήκα λίγο να πω δύο λόγια για όλο αυτό που έχει γίνει με μένα προσωπικά εδώ και ένα μήνα. Δεν βγαίνω να απολογηθώ για κάτι, γιατί δεν έχω κάνει κάτι κακό. Ούτε για διασημότητες, ούτε τίποτα. Μετά θα πάει και μου έχουν καλέσει τα πρωινά κτλ. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα από αυτό. Βγαίνω να πούμε λίγο δύο λόγια πώς είναι τα πράγματα. Αυτό το σύστημα που είχα όλα αυτά τα χρόνια με το συγκεκριμένο ηχητικό, και πιστέψτε με ότι ήταν κάρκα πετυχημένο, αφορά περίπου 6.000 γυναίκες. Με το 60% των γυναικών που έχετε ανεβάσει τα ηχητικά μου, μήπως έχουμε βρεθεί από κοντά. Γιατί έχω απόλυσες τα ηχητικά που μου λέγατε μετά και τα μηνύματα Σταυρούκο μου, τι ωραία πέρασε σήμερα και πότε θα τα ξαναπούμε. Και όχι απλά βρεθήκαμε από κοντά, καταλάβατε τι θέλω να πω. Και το στενάχωρο είναι ότι υπάρχουν και πολλές παντρεμένες τιμές. Είναι κρίμα να πάει λουιμπάλα. Εγώ δεν είμαι κατίνα όμως. Βέβαια στη θέση σας, δεν το κατακρίνω αυτό που έχετε κάνει, γιατί και εγώ στη θέση σας, άμα βρισκόμασταν και εξαφανιζόσασταν, μπορεί και εγώ από ζύγια για κακία να ανέβαζα το ηχητικό. Άντρας είμαι, λες και είμαι ο μόνος που το κάνει. Κακό, δεν θα το βαθμολογήσω εγώ αν είναι κακό ή όχι. Όσον αφορά το περιβόητο ηχητικό, Χριστίνα, με τσέχασες, κάποια με τσέχασε, Χριστίνα, σου είχε έρθει το ηχητικό που σου είχα στείλει, Χριστίνα, εγώ χουζουρεύω, και όχι μόνο με το Χριστίνα και με άλλα ονόματα. Παιδιά, εντάξει, υπάρχουν και ημέρες που είχα λίγο όρεξη, καβλάντα, τρολάρισμα, γιατί μερικές είστε πραγματικά για καβλάντα και τρολάρισμα. Θα μου πείτε και εμείς γι' αυτό σου το κάναμε. Να ευχαριστήσω δημόσια πάρα πολλές γυναίκες που με πήρατε τηλέφωνο από νησιά, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, από παντού γενικά, να μάθετε πώς είμαι γενικά από όλη αυτή την κατάσταση μετά. Να ξέρω ότι έχω δακρύσει από τα σχόλια που έχετε κάνει δημόσια, ειδικά από γυναίκες που έχετε φάει άκυρο και έχετε γράψει αρνητικά σχόλια για μένα, γιατί και εκεί έχω συνομιλίες και είναι κρίμα. Καλά, δεν μιλάω για άντρες τώρα. Πολλοί άντρες που έχετε γράψει για μένα, πόσο θα θέλατε να είστε στη θέση μου, πιστέψτε με. Και δεν μιλάω για αυτό το σκηνικό που έγινε με το viral, μιλάω για τις γυναίκες. Όσον αφορά τις γυναίκες εννοώ. Στην ουσία, μία νύχτα δική μου, το αφήνω το υπόλοιπο πάνω σας. Πες καλά!